Ακόμα και αν παραβλέψουμε το προφανώς άκερο της συζήτησης με την πανδημία να καλπάζει και το δημόσιο σύστημα υγείας στην εντατική, είναι αδύνατο να προσπεράσουμε τον παραλληλισμό με τα αποτελέσματα και τη χρησιμότητα της πρόσφατης προανακριτικής επιτροπής, που δεν πρόλαβε καλά-καλά να ολοκληρωθεί και ξεκινήσατε νέο γύρο θεάματος. Είναι νοπές οι μνήμες και δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε σε τόσες και άλλες τόσες που συστήνονται εκατέρωθεν ανάλογα με τον κάθε φορά συσχετισμό και εκτός από τη συμβολή τους στην αποπροσανατολιστική διαμόρφωση της επικαιρότητας, αλλά και στο στήσιμο μιας βολικής δικοματικής αντιπαράθεσης, έχουν και μια ακόμα πιο χρήσιμη για το σύστημα συνεισφορά. Να ρίχνουν πιο βαθιά στο σκοτάδι τις πραγματικές αιτίες της διαφθοράς, της διαπλοκής των αστικών κομμάτων με τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα που οδηγούν στη διαμόρφωση κάθε φορά των διαφόρων σκανδάλων. Φώτισε αλήθεια η προανακριτική Νοβάρτης και στις δύο εκδοχές της τη γενεσιουργό αιτία του σκανδάλου ή την έκρυψε κάτω από τον κουρνιαχτό? Την εμπορευματοποίηση δηλαδή της υγείας και του φαρμάκου που δημιουργεί το έδαφος για τους ανταγωνισμούς και τα παζάρια. Αυτό έλεγε το ΚΚΕ και όλοι σας κοφεύατε. Και να που τώρα ο λαός βιώνει με τον πιο τραγικό τρόπο τις συνέπειες. Τα εμβόλια να παζαρεύονται με όρους αγοράς, γεωστρατηγικών ακόμα ανταγωνισμών και όλα αυτά σε βάρος της ζωής χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Και τώρα όλοι εσείς παρακολουθείτε δίθεν εμβρόντιτοι τις συνέπειες της βαρβαρότητας που όλοι σας υπερασπίζεστε. Τόσο αυτοί που διέθεταν χρόνια την πατέντα, όσο και όσοι προσφάτως την ανακάλυψαν. Και τώρα τι θα διερευνήσει, λέτε, αυτή η προανακριτική? Θα ελέγξουμε τη διαπλοκή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα, θα ανακαλύψουμε δηλαδή την πυρίτιδα. Σε σχέση με το τυπικό μέρος της υπόθεσης, η θέση του ΚΚΕ, όπως την ανέπτυξε και ο εισηγητής μας, ο Νίκος Καραθανασόπουλος, είναι ότι από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν φαίνεται να μπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορία για ποινικά αδικήματα σε βάρος του τότε Υπουργού, ώστε να συσταθεί και η Προανακριτική Επιτροπή. Οι πολιτικές ευθύνες και οι όποιες άλλες υπάρχουν ενδεχομένως θα μπορούσαν να εξεταστούν πιθανόν στο πλαίσιο μιας εξεταστικής επιτροπής, διευρύνοντας και όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Όμως, όσες φορές και αν παίξουμε τελικά τον παπά σε αυτές τις επιτροπές, μπορεί ένας σας να ισχυριστεί ότι υπήρξε η οποιαδήποτε κυβέρνηση που δεν προσπάθησε να παίξει πολιτικά παιχνίδια με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Που κατ' επέκταση δεν έκανε συμφωνίες πάνω και κάτω από το τραπέζι με τους μεγάλους επιχειρηματίες του κλάδου? Για να μην μιλήσουμε, κύριε της κυβέρνησης, για τα μεγάλα νόμιμα δώρα που με το τσουβάλι κάνετε στα κανάλια ακόμα και αυτή την κρίσιμη περίοδο. Δηλαδή στα μεγάλα τζάκια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που υποτίθεται θα ξύλωνε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον περιβόητο νόμο Παπά, αντί να τα ξυλώσει, προσπάθησε να βάλει καμινάδα και για τα δικά του τζάκια. Και τελικά χώθηκε και αυτό στη μουτζούρα. Γιατί τι παραμένει ακέραιο στο σύστημα που υπερασπίζεστε όλοι σας? Ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βρίσκονται στα χέρια μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Εφοπλιστές, βιομήχανοι και άλλοι κόβουν και ράβουν την ενημέρωση ανάλογα με τα οικονομικά και επιχειρηματικά τους συμφέροντα. Και από εκεί ανοίγουν οι νόμιμοι και οι παράνομοι διάβλοι επικοινωνίας με τα αστικά κόμματα και τις κυβερνήσεις. Η διαπλοκή υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει όσο η ενημέρωση δεν αντιμετωπίζεται ως δικαίωμα του λαού, αλλά ως εμπόρευμα, δηλαδή πουλιέται με τους όρους που θέτει ο κάθε φορά ιδιοκτήτης του. Και σε αυτό όλοι σας όχι μόνο είστε σύμφωνοι, αλλά συντηρήσατε και τους όρους του παιχνιδιού. Όταν βέβαια βρίσκεστε στην αντιπολίτευση, βγαίνετε παραπονούμενοι για τη μονοφωνία στα κανάλια, το μηδιακό αυταρχισμό και άλλα τέτοια, που είναι υπαρκτά. Και το έργο τελικά παίζεται ξανά σε επανάληψη με αντιστραμμένους κάθε φορά τους ρόλους. Απόδειξη αυτής της κατάστασης είναι και η μόνιμη παραβίαση της αρχής αναλογικότητας της εκπροσώπησης των κομμάτων με βάση την εκλογική τους δύναμη. Εκεί θα δει κανείς κόμματα με πρώτα και κύριο βέβαια το εκάστοτε κυβερνητικό, που υπερεκπροσωπούνται με ποσοστά της τάξης του 60 και 70% και κόμματα που σταθερά χάνονται στην εκπροσώπηση. Σταθερά ρηγμένος σε αυτή την εξίσωση είναι το ΚΚΕ, που διατηρεί το προνόμιο να εκπροσωπείται σταθερά κάτω από το εκλογικό του ποσοστό με όλες τις κυβερνήσεις.
Άλλοι πάλι που προορίζονται για το ρόλο του κυβερνητικού μπαλαντέρ, όπως το Κινάλ για παράδειγμα, εξασφαλίζουν πάντα μια ευνοϊκότερη μεταχείριση. Αυτό το θλιβερό τηλεοπτικό τοπίο δεν το αγγίζει βέβαια ούτε και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που κατά κοινή ομολογία πλέον διατηρεί όχι μόνο διακοσμητικό ρόλο, αλλά τελικά φτάνει να μετατρέπεται σε αρχή νομιμοποίησης αυτής της ασυδοσίας των καναλαρχών. Την ασυδοσία αυτή δίνει και με το μανδύα της νομιμότητας, ερμηνεύοντας τελικά κατά το δοκούν μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι η προβολή των κομμάτων θα πρέπει να μετριέται όχι μόνο με ποσοτικούς αλλά και με ποιοτικούς δείκτες. Βέβαια είναι να απορεί κανείς πως τελικά πληρούνται και αυτοί οι ποιοτικοί δείκτες αν για παράδειγμα παρακολουθήσει το πετσόκομα ακόμα και των επίσημων δηλώσεων του ΚΚΕ στα δελτία ειδήσεων. Αν δε στους τηλεοπτικούς χρόνους των κομμάτων προστίθετο και ένας άλλος ποιοτικός δείκτης, οι προσκεκλημένοι στις διάφορες εκπομπές, δημοσιογράφοι, αλλά και πρόσφατα οι ειδικοί αναλυτές, που βουλευτές και στελέχοι κομμάτων, που πρόσκειται στο ένα ή το άλλο κόμμα του δικοματισμού και αναπαράγουν την κυρίαρχη πολιτική αντιπαράθεση, χωρίς αντίλογο, τότε θα γινόταν ακόμα πιο εμφανές το μέγεθος του εμπυγμού. Αυτή η πραγματικότητα είναι εύκολα αντιληπτή και από τον κόσμο, χωρίς τα επίσημα στοιχεία και τις μετρήσεις που είναι πράγματι αποκαλυπτικές. Όπως γίνεται αντιληπτό ότι αυτού του είδους η ενημέρωση εξοβελίζει αντικειμενικά τις ανάγκες και βέβαια τις αγώνες του λαού που βρίσκονται μόνιμα καταχωνιασμένες ακόμα και από το κρατικό δελτίο ειδήσεων. Αυτό όμως που τελικά χρειάζεται να γίνει αντιληπτό είναι ότι το μεγάλο εμπόδιο στην πραγματική ενημέρωση αλλά και την ψυχαγωγία ακόμα του λαού είναι αυτή η καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όσο αυτή δεν φεύγει από τη μέση, τότε αυτό το άθλιο τηλεοπτικό τοπίο θα διαιωνίζεται. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να αναδεικνύει με όλα του τα μέσα τα πραγματικά πολιτικά ζητήματα αλλά και τις ευθύνες όλων σας για αυτή τη σημερινή κατάσταση. Κυρίως όμως θα συνεχίσει να παλεύει με όλες τις δυνάμεις ενάντια στις αιτίες που γεννούν αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ.